Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδος και το Eurogroup του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δρομολογηθεί η πλήρη άσκηση των capital controls, δεδομένου ότι το πολιτικό ρίσκο θεωρείται πλέον περιορισμένο και οι καταθέσεις έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν τον Απρίλιο του 2015. Με το τελευταίο αυτό βήμα θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην αποστολή εμβασμάτων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και στις αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό, αλλά και οι όποιες εξαιρέσεις παραμένουν στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Επιδότηση δόσης για 45.000 δανειολήπτες που είχαν λάβει τραπεζικό στεγαστικό δάνειο από τον τέος Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στην Βουλή. Η νομοθετική ρύθμιση αφορά όσους εργαζομένους έλαβαν έως και το 2014 δάνεια από τράπεζες και ο πρώην ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο. Έτσι, οι οφειλέτες αυτές της κατηγορίας που εξακολουθούν να χρωστούν και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους αν δεν πληρώσουν, θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσω του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι αγρότες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα προγράμματα του λογαριασμού αγροτικής εστίας 2019 του ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας για δωρεάν διακοπές, βιβλία, εισιτήρια θεάτρων και πολλά άλλα. Μπορείτε να διαβάσετε και τα 8 συνολικά προγράμματα στο insider.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει σε 719,72 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,46% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.